Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, Βασίλης Γιώργας, μίλησε για τον ερχομό του κουρασγυρόπλου στην Κόρινθο, τονίζοντας ότι ο καθένας από την δική του πλευρά πρέπει να κάνει ό,τι πρέπει για να έρθουν στην Κόρινθο για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη της αγοράς. Τα κουρασγυρόπλια, είδατε από ό,τι είδατε κι εσείς, ότι είναι, παίρνουν σάρκα και οστά. Το λιμενικό ταμείο, ο Δήμος Κορίνθου, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Αυτό που είχαμε πει από την αρχή, ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρη, ότι ο καθένας από τη μεριά του να κάνει ό,τι μπορούμε το δυνατόν για να υποδεχτούμε τα κρουαζιόπλια. Αυτό παίρνει σάρκα και οστά. Αν και με καθυστέρηση γίνανε κάποια πράγματα, βλέπετε ότι υλοποιείται το πρόγραμμα. Τις επόμενες μέρες έχουμε και την συνάντηση που θα έχουμε και με τους πλειοκτήτες όσον αφορά για το θέμα του λιμανιού, αλλά και με το λιμενικό ταμείο και με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, θα υπάρξει ένα αίσιο τέλος, ένα τέλος που θα συμφέρει όλο το Δήμο Κορίνθου. Τέλος, ο κ. Γιώργαρης μίλησε και για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο Εμπορικός Σύλλογος σε συνεργασία με το Δήμο Κορινθίων, δίνοντας μια νότα αισιοδοξία στους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες. Λοιπόν, ξεκινάμε την άλλη Πέμπτη με τις εκδηλώσεις, πρόγραμμα αποκριάτικων εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις που προτείναμε σαν Εμπορικό Σύλλογο στον Δήμο Κορίνθου για αυτές τις ημέρες. Κύριος στόχος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου είναι να θεσπίσει την αγορά της Κορίνθου, όπως είναι η αγορά της Κορίνθου, είναι δυναμική αγορά. Θέλουμε να θεσπίσουμε, θέλουμε να θωρακίσουμε αυτή την αγορά και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κάνουμε τις προτάσεις όπως είναι υποχρεωμένος ο Εμπορικός Σύλλογος για αναγέννηση και αναζωογόνηση της αγοράς της Κορίνθου. Μέσα στα τόσα προβλήματα, μέσα στα τόσα οικονομικά προβλήματα θα έλεγα, θέλουμε αυτές τις μέρες να δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο, ένα διαφορετικό πρόσωπο χαράς και να φιλοξενήσουμε τους καταναλωτές μας. Γι' αυτό κάναμε και τις προτάσεις για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Κορίνθου, που ήταν δεκτός και είδατε για πρώτη φορά τώρα για 10 μέρες συνεχόμενες θα υπάρχουν εκδηλώσεις στην αγορά της Κορίνθου. Ξεκινάμε την Τσικνοπέμπτη στις 20 του μηνός στην κεντρική αγορά, στη δημοτική αγορά της Κορίνθου. Μέσα εκεί ο Εμπορικός Σύλλογος θα ψήσει σουβλάκια όπως είναι Τσικνοπέμπτη και κρέατα και άφθονο κρασί. Θα μοιράσουμε στους συναδέλφους και στους καταναλωτές μας, στους πελάτες μας, μια ξεχωριστή βραδιά την Τσικνοπέμπτη με μουσική, Latin μουσική, με ελληνική μουσική. Ξεκινώντας έτσι την Τσικνοπέμπτη, ξεκινάμε μετά την άλλη μέρα με το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, που συμμετέχουν πάρα πολλά εμπορικά καταστήματα του συλλόγου μας αλλά και της πόλης μας. Ένα κυνήγι χαμένου θησαυρού που θα διαρκέσει 2 ολόκληρες μέρες, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα είναι η μεγάλη παιδική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της πόλης 11 η ώρα, όπου θα μοιραστούν τα δώρα. Εκεί θα γίνει ένα μάζεμα όλων των παιδιών που συμμετείχαν στο χαμένο θησαυρό και θα μοιραστούν τα δώρα στα περιβολάκια, δώρα, πολύ καλά δώρα από όλα τα καταστήματα και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέρφους για τα δώρα που μας στηρίξαν και σε αυτή την προσπάθεια. Ξεκινάει μετά όλη η υπόλοιπη εβδομάδα με καρναβαλικά πάρτι σε όλη την πόλη, με μουσικές διαδρομές αλλά και χορευτικά συγκροτήματα, ξυλοπόδαρος και όλα αυτά. Και ολοκληρώνονται μαζί το Σαββάτο και τη Δευτέρα, το Σαββάτο με την παρέλα στο καρναβάλι, τη Δευτέρα τα κούλουμα στην καθαρά Δευτέρα στην παραλία του Αγίου Νικολάου στην Κόρινθο, αλλά και Σαββάτο βράδυ ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου, έτσι και φέτος τον αποκριάτικο χορό με τη Δέσποινα Βανδύ στο Κορίνθια Παλάς.